Επομένουμε στο θέμα. Είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕΟ, ο κύριος Φιλόκηπρος Ρουσουνίδης. Κύριε Ρουσουνίδη, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, αγαπητή κυρία Σάβα. Ήταν το τελευταίο που περιμένατε αυτή η εξέλιξη, κύριε Ρουσουνίδη. Όμως, πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτός ο τερματισμός της διαβούλευσης από το Κοντονό όσων λέχθηκαν προχθές στη Βουλή και τη μη αποδέσμευση κονδυλίου. Τι σχέση έχει τώρα με αυτό το σχέδιο κινήτρων? Πάνε μαζί? Είναι ένα σχέδιο που τερματίστηκε και δεν επιθυμεί η κυβέρνηση? Εξηγήστε μας το λίγο για να αντιληφθούμε κιόλας τι γίνεται εδώ. Είναι ένα σχέδιο παροχής κινήτρων σε αεροπορικές εταιρείες και άλλους tour operators, stakeholders της βιομηχανίας, κάτι το οποίο συμβαίνει και στο 95% των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην προσπάθεια να προσελκύσουν αεροπορικές εταιρείες και να κτίσουν έτσι μια σημαντική αεροπορική συνδεσιμότητα που για μας είναι νομίζω το α και το ω, ούτως ώστε να μπορέσουμε να... Άρα τι δίνουμε στις αυτές τις αεροπορικές εταιρείες, ποια είναι τα κίνητρα που δίνονται και τώρα θα τερματιστούν? Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες και τεχνικά. Αυτά μπορεί να τα εξηγήσει καλύτερα ενδεχομένως η ΕΡΜΕ. Ωραία, να το πάρουμε αλλιώς, το κύριε Ρουσουνίδη. Αλλά... Αν δεν υπάρχει αυτό το σχέδιο, κάποιες εταιρείες, έτσι, ενδεχομένως και χαμηλού κόστου, να μην επιθυμούν να έχουν και την Κύπρο στα δρομολόγια τους. Αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη μας ανησυχία, η μεγάλη αναστάτωση που δημιουργείται αυτή τη στιγμή που είμαστε εν μέσω προγραμματισμού για το 2023, εν μέσω τόσων άλλων προκλήσεων και ομιγένει το εάν το αποτελέσει αντικίνητρο πλέον το ότι δεν θα υπάρχουν αυτά τα κίνητρα για κάποιες εταιρείες. Θεωρώ ότι θα είναι πώς πολύ... φτάσαμε τώρα στο σήμερα? Επειδή είναι, έτυχε και προέκυψαν την ίδια μέρα αυτή η απόφαση των δύο Υπουργείων, η ανακοίνωση ότι σταματούν τις διαβουλεύσεις με τις Χερμές, με το σχέδιο κινήτρων αυτών που λύγει τώρα, έχει να κάνει? Ακριβώς. Και δεν ανανεώθηκε. Δεν ανανεώνεται εξ όσων γνωρίζουμε και όσων έχουν δει τα φώτα της δημοσιότητας και από το διαστόματος, όπως είπετε και εσείς στο ρεπορτάζ σας προηγουμένως από τους αρμόδιους. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι να ξανακαθίσουν γύρω από ένα τραπέζι, να διαβολευτούν οι αρμόδιοι, οι διάφορες πλευρές, χωρίς να υπάρχουν υπονοούμενα, χωρίς να φύγονται θεσμοί και πρόσωπα, τα οποία αποδεδειγμένα στήριξαν την βιομηχανία εδώ και αρκετά χρόνια και εν μέσω πανδημίας και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Μεταφορών. Νομίζω είναι τουλάχιστον άδικο να τους καταλογίζουν οποιαδήποτε άλλα κίνητρα πίσω από αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι και με την αποκρατικοποίηση των αεροδρομίων είδαμε να έχουμε αξιοζήλευτης ποιότητας αεροδρόμια, τα οποία επίσης αποτέλεσαν πόλο έλξης για τις αεροπορικές εταιρείες, ούτως ώστε να υπάρχει και αυτή η καλή αεροπορική συνδεσιμότητα. Και πραγματικά νομίζω πρέπει πλέον και η ηλεκτρική υπηρεσία να τα δει και με άλλο φακό. Είναι όμως η ηλεκτρική υπηρεσία, γιατί εδώ τίθεται και θέμα από την έφορο κρατικών ενισχύσεων επί τούτου. Ή δεν ισχύει? Η έφορος, εξ όσο γνωρίζω, απλά στήριξε κάποια επιπρόσθετα στοιχεία. Δεν είπε ότι είναι παράνομα ή άλλο πώς. Άρα εσείς τώρα με τη δική σας παρέμβαση ως ΠΑΣΙΞΕ, κύριε Ρουσουνίδη, σε ποιον απευθύνεστε? Στην ηλεκτρική υπηρεσία ή στο αρμόδιο Υπουργείο που λέει ότι δεν θα προχωρήσει? Να σας πω, εμείς καλούμε όλους τους αρμόδιους, χωρίς δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε είμαστε εμείς που θα κρίνουμε που πήγε λάθος ή αν ήταν λάθος ή τι έγινε κτλ. Το μόνο σίγουρο, επαναλαμβάνω, είναι ότι πρέπει να επανέλθουν όλοι οι αρμόδιοι γύρω από το τραπέζι των διαβουλεύσεων, χωρίς, επαναλαμβάνω, υπονοούμενα που να φύγουν θεσμούς και πρόσωπα. Ωραία. Τα κύριε οποία Ρουσουνίδη, αποδεδειγμένα στήριξαν την βιομηχανία. Αν μείνουν έτσι τα πράγματα και τερματίζεται αυτό το σχέδιο κινήτρων, δώστε μας ένα παράδειγμα τι περιμένει, αν θέλετε, την τουριστική βιομηχανία τους επόμενους μήνες, την επόμενη σεζόν. Και πάλι, χωρίς να θέλω να κινδυνολογούμε ή να δημιουργούμε από μόνοι μας έκριθμη κατάσταση, διότι να είστε σίγουροι ότι όλοι μας οι τουριστικοί εταίροι μας διαβάζουν και μας παρακολουθούν και τα βλέπουν όλα από πολύ κοντινή απόσταση. Να. Άρα, χωρίς να θέλουμε να δημιουργήσουμε, ξαναλέω, κρίση από μόνοι μας, σίγουρα κάποιες αεροπορικές εταιρείες ενδεχομένως να αποφασίσουν είτε να μην έχουν πλέον βάση στην Κύπρο ή να σταματήσουν τα δρομολογία τους προς την Κύπρο. Αυτό θα είναι ένα τεράστιο χτύπημα, διότι μετά από 2 χρόνια πανδημίας και τις τόσες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το 2023, που διαφαίνεται ότι θα είναι δυσκολότερο από την φετινή χρονιά,
Αντιλαμβάνεστε, θα κάνει την προσπάθεια πολύ πιο δύσκολη και ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιες ανεπανόρθωτες ζημιές και για την αξιοπιστία της χώρας μας ταυτόχρονα. Άρα αυτό που προκύπτει, κύριε Ρουσουνίδη, είναι ότι όπως τα είπαν και στην Βουλή και μετά και η παρέμβαση του Γενικού Ελεκτή περί αγκρισμάτων και όλα αυτά, να τα αφήσουν όλοι κατά μέρος και να βρεθούν οι σωστές λύσεις, διότι το κράτος θα έρθει. Βεβαίως εμείς οι φορολογούμενοι να ενισχύσουμε την τουριστική βιομηχανία που θα θέλει σχέδια όταν δεν θα έχει τουρισμό. Σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε να παραλάβω, ο έλεγχος καλός και θεμητός, αλλά είναι μια λεπτή γραμμή μέχρι του σημείου που δεν πλήττονται στο τέλος της ημέρας τα συμφέροντα της ίδιας της χώρας. Και ξαναλέω, και χωρίς να στοχοποιούμε ανθρώπους και θεσμούς. Ναι, αλλά η ελεκτική υπηρεσία είναι η ελεκτική υπηρεσία. Σκόπος είναι να παρεμβαίνει. Το θέμα είναι ότι εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις γιατί δεν προχωρούν. Αυτό είναι το ερώτημα. Εκεί πρέπει να αποταθούμε όταν θα έχουν και τη διάθεση να μας ενημερώσουν και από το Υπουργείο Οικονομικών. Ευχαριστώ πολύ.